Βρισκόμαστε και πάλι, αγαπητοί μου αδελφοί, στον φιλόξενο χώρο του Αγίου Γεωργίου Ηρακλείου, μαζί με τον γιατρό μα, τον καθηγητή μα, τον κύριο Σκητή, συζητώντα μέχρι και τι τελευταίε συναντήσει μα για την ανατροφή των παιδιών. Και θα πάρω αφορμή, γιατροί μου, από το εξή. Η επικαιρότητα δυστυχώ μα δίνει πάντοτε ενάβσματα για να βλέπουμε τα πράγματα και νομίζω ότι πρέπει και να τοποθετούμαστε. Ζήσαμε πριν από λίγε μέρε στη Νέα Ιωνία ένα περιστατικό πάρα πολύ λυπηρό. Σε ένα σχολείο, σε ένα ε, από τα δημόσια σχολεία, ένα γυμνάσιο τη περιοχή μα, τέσσερα παιδιά 14 ετών, ένα μικρότερο παιδί 12 ετών, το κλείσανε μέσα σε ένα φρεάτιο και το αφήσανε εκεί πέρα μέσα. Έγινε θέμα ειδήσει και βλέπετε ότι αυτή τη στιγμή, κάτι που το έχουμε λάβει και ω ερωτήματα από πάρα πολλοί κόσμο, ανοίγει το θέμα τη σχολική βία, ενδοοικογενειακή βία, κάθε μορφή βία. Από την Εκκλησία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω πολλά πράγματα. Η βία είναι καταδικαστέα. Δεν συνάδει η ζωή του χριστιανού, η ζωή του πιστού, με κάθε μορφή ή οποιαδήποτε μορφή βία. Είναι δύο αντίθετα πράγματα. Θέλω εσεί να μου πείτε δύο πράγματα και κυρίω να δούμε το θέμα τη βία μέσα στα σχολεία, το λεγόμενο bullying. Πώ το ορίζουμε, τι μπορούμε να κάνουμε, πώ ένα έφηβο, ένα παιδί, πρέπει αυτή τη στιγμή να δει τι δυνατότητε που έχει, πέρα από αυτά τα οποία έχει πει ο νομοθέτη, στην ουσία, στην πράξη, στην καθημερινότητα. Τα βάλατε καλά στη σειρά, θα τα διοργανώσω με έναν τρόπο ότι η ανατροφή μπορεί να είναι μια συναισθηματική κάλυψη του παιδιού, αλλά η μεγάλη αλήθεια για το παιδί μας που μεγαλώνει είναι η διαπαιδαγώγηση, η εκπαίδευση. Αν κάτι έχουμε χάσει διαχρονικά στην κοινωνία μας, και σήμερα το πληρώνουμε αυτό, είναι το έλλειμμα της εκπαίδευση στις σχολικές κοινότητες, στα γονεϊκά δίκτυα και στην κοινωνική μας συμπεριφορά, ως πολίτες. Που οι νόμοι, η οργάνωση, η τάξη. Ξέρετε τη λέξη αταξία, που είναι παρεξηγημένη λέξη, όταν πούμε τάξη πάμε αμέσω σε ακραία μηνύματα, ο φασισμό, η αυταρχικότητα, η καταπίεση, η τιμωρία. Όχι. Η τάξη είναι η οργανωμένη δομή των ανθρώπων που συμπεριφέρονται σεβόμενοι τον εαυτό του και το περιβάλλον του. Το παιδί έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Αναφερθήκα στο γεγονός με το πηγάδι που κλείσαν τα παιδιά, ένα παιδί. Συμώ, όταν φτάνουν, ξέρετε, σε αυτή την ηλικία να κάνουν τέτοια πράγματα. Δηλαδή, μεγαλώνοντα, τι άλλο θα κάνουν, μου. ή τι κρύβουν μέσα του που του βγαίνει αυτή η μορφή, να σα πω. Αυτό εμένα δεν με τρομάζει, όσο και αν σα φαίνεται περίεργο. Γιατί το παιδί έχει βία. Στη φύση του, το παιδί καλλιεργείται υπαρξιακά με τη βία. Έχει θυμό. Θυμό που συνδέεται με τη συμμαχία τη ομάδα. Γιατί, γιατί το παιδί αναπτύσσεται από ένα σύστημα. Το σπίτι του και από ένα δίκτυο, το σχολείο και το παιδί θέλει να δώσει το δικό του παρόν. Βάλατε τη λέξη bullying, την κακοποίηση, την παρενόχληση. Η συμπεριφορά των παιδιών ήταν ανέκαθεν και είναι σκληρή. Δηλαδή μέσα στη σχολική κοινότητα... Όλοι το ζήσαμε μικρή, οι εμπειρία που έχουμε το σχολείο. Τα παιδιά είναι σκληρά. Είναι... Και πρέπει να ξέρετε, όπως είναι σκληρά. Το και με του γονεί του, δηλαδή λένε λόγια που καμιά φορά ο γονιό τρομάζει ή τα ή γίνεται αμήχανο μπροστά στην κριτική που του κάνει το παιδί. Και στην κοινότητά του, με στην τάξη. Που η τάξη, τι είναι, είναι μια φυσική σχέση με τη δύναμη. Αυτό οφείλουμε να το καταλάβουμε. Ότι η τάξη αποτελείται από ανθρώπου, από κύτταρα, που δεν έχουν όλα αυτά τα κύτταρα την ίδια μηνυματική αντίληψη, την ίδια δύναμη, δύναμη και φυσική και πνευματική, και την οργάνωση που κοβαλούν από το σπίτι του, γιατί η σχολική κοινότητα είναι ο καθρέφτη των οικογενειών μα. Αυτό υπήρχε πάντα και θα υπάρχει, να ξέρετε. Δεν πρόκειται να αλλάξει. Μπορεί τώρα να ακούγεται πολύ περισσότερο, να προβάλλεται, γιατί μέσα από την επικοινωνία των μέσων ενημέρωση βλέπουμε τα γεγονότα πιο ανοιχτά. Πάντα υπήρχε βία και πάντα υπήρχε μια σχολική παρέμβαση στο πόσο το σύστημα, ο καθηγητή, ο δάσκαλο έχει το δικαίωμα να παρέμβει. Παλιότερα ήταν πιο παρεμβατικέ οι δομέ. Υπήρχε και ο φόβο και ο σεβασμό. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Έχει χαλαρώσει. Σήμερα θα πούμε ότι φοβάται πιο πολύ ο καθηγητή και ο δάσκαλο την αντίδραση του μαθητή. Η οποία είναι πιο ενδιαφέρουσα. Η νομοθεσία που έγινε που απαγόρευσαν τα κινητά που ευτυχώ ναι. το έκαναν. Γιατί υπήρχε και υπήρχαν φαινόμενα που κάποιο παιδί μαγνητοσκοπούσε τι διαδικασίε μέσα στην τάξη και επιλούσε μετά είτε τον συμμαθητή του είτε το καθηγητή το του καθηγητή του. Το και ήταν αυτό, αν θέλετε, αυτό που είπατε, ήταν η εικονική πραγματικότητα. Δηλαδή το παιδί δεν έχει συνέστηση εκείνη τη στιγμή ότι ένα βίαιο γεγονό το οποίο μετά θα αναρτηθεί στο ίντερνετ και θα προκαλέσει στίγμα στη ζωή κάποιων παιδιών ή κάποιων ανθρώπων. Τι λέμε στι οικογένειε αυτέ, Ότι πρέπει να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μα. Εγώ, αν θέλετε, όλα αυτά τα χρόνια ω γιατρό και ω ένα άνθρωπο που έχω και εγώ παιδιά πιστεύω ότι η εκπαίδευση δεν είναι ο φταχισμό, η τιμωρία, η μορφή τη ισοπαίδωση. Γιατί πέρασε μια εποχή που εσεί ως Εκκλησία το καλλιεργήσατε λίγο αυτό το αίσθημα ότι η κοινωνία μας οφείλει να προστατεύει το παιδί, να το κάνει κεντρικό μήνυμα της ζωής και να δώσει μια παιδοκεντρική στάση στην κοινωνία της συμπεριφορά των γονιών. Άρα οι γονείς έχασαν τη δύναμή τους. Οι γονείς δεν συνδέθηκαν ποτέ, δηλαδή η μεταβολή της παραδοσιακής κοινωνίας και σήμερα δεν είμαστε παραδοσιακή κοινωνία. Είμαστε μια κοινωνία αντιφατική δηλαδή κουβαλάμε παραδοσιακά στοιχεία, έχουμε εκμοντερνιστεί, είμαστε ανοιχτή κοινωνία στα νέα δεδομένα, σχέσεις, ανοιχτές σχέσεις, κλειστές σχέσεις, διαφορετικές σχέσεις. Δεν γίναμε παιδιά, είμαστε πιο εγωιστές και εγωπαθητικοί σε σχέση με τον εαυτό μας. αλλά τι κάνουμε, ή έχουμε μια βίαιη συμπεριφορά στο παιδί μας, γινόμαστε εμείς δηλαδή οι βιαστές του παιδιού μας, ή είμαστε φοβικοί και παθητικοί προς το παιδί μας. Θα σου πω ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα. Όσοι μου έρχονται στο γραφείο, γονεί που έχουν ερωτήματα για το παιδί του, για τη σεξουαλικότητά του, για τη σχέση του, για την επικοινωνία, την εξωστρέφειά του, το 25% που έχουν παιδιά στην εφηβεία φοβούνται να μην του δίνουν τα παιδιά του. Φοβούνται να μην του δίνουν τα παιδιά του. Δηλαδή δεν τολμούν να διαφωνήσουν με τον έφηβο, γιατί ο έφηβος είναι πολύ πιο δυνατός από το παιδί. Υπάρχει λοιπόν. μια Ρώμη και μια διαφορετική συμπεριφορά. Άρα λοιπόν, τι, δεν έχουμε συνδεθεί με τα παιδιά μα από τη μικρή ηλικία. Από τα 5, τα 6. Θα σα το έχω ξαναπεί νομίζω ότι 6 με 16 και το λέω ξανά να το ακούσουμε. 6 με 16 είναι η σπονδυλική στήλη τη σχέση με το παιδί μα. Αν χάσουμε αυτή τη δεκαετία, θα έχουμε μια παραμορφωμένη σπονδυλική στήλη. Θα έχουμε μια κακή σχέση. Μπορεί να μην είναι βίαιη, τιμωρητική, αυταρχική, συγκρουσιακή αλλά δεν θα είναι μια σχέση σύνδεσης που χρειάζεται ο γονιός με το παιδί. Όχι αυτό το ντάντεμα, όχι αυτό το λάτρεμα, γιατί ξέρετε τη λέξη λατρεία, εσείς ως εκκλησία, ως φορέας, μας λέτε ε, η λατρεία προς το Θεό. Η λατρεία προς το Θεό για εμάς τους ψυχιάτρους δεν είναι πάντα η αγάπη. Η λατρεία είναι η παράδοση. Δηλαδή, λατρεύεις έναν άνθρωπο τον οποίον εξειδανικεύεις στην πραγματικότητα το Θεό οφείλουμε να τον εξτανικεύσουμε γιατί δεν τον ξέρουμε στην πραγματικότητα. Δεν τον έχουμε δίπλα μα, τον πιστεύουμε μέσα μα. Πάμε στην Εκκλησία, θα προσευχηθούμε. Άρα αυτή η έννοια τη υπερβολής που εσεί λέτε η λατρεία στο Θεό, εμεί λέμε όχι η λατρεία, η αγάπη στο παιδί μα. Εδώ θα μου επιτρέψετε να κάνω μια διευκρίνηση. Όντω το λέμε αυτό και γιατί είναι πολύ πιο απλό ο λόγο να απευθύνεσαι με αυτόν τον τρόπο. Όμω η σωστή διάσταση είναι η ένωση με τον Θεό. Ναι. Ζητάμε από τον κόσμο να ενωθεί με τον Θεό όπω και εμεί το ίδιο πάμε να κάνουμε. Ναι. Προσπαθούμε όλοι μα τη ζωή να ενωθούμε με τον Θεό και να γίνουμε ένα Αυτή μαζί. είναι η διαφορά μα λοιπόν. Ότι εσεί μα λέτε να ενωθούμε με τον Θεό, που εγώ προσωπικά δεν το πολύ καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν αισθάνομαι κάποια ανασφάλεια, κάποια αγωνία, με το παιδί μου ένα πρόβλημα, λέω Θεέ μου, βοήθησε με. Εκεί αισθάνομαι ότι ζητάω μια βοήθεια, αλλά τι κάνω, παρακαλάω τον Θεό. Ναι το παιδί μου, δεν μπορώ να το παρακαλέσω ποτέ. Ναι, γιατί Ούτε πρέπει θα να... ενωθώ με το παιδί μου. Να αντιληφθεί το παιδί και ο κάθε χριστιανό ότι αυτή η ένωση σε εμά γίνεται λόγο προτροπή γιατί ο Θεό ο ίδιο έφτασε να γίνει άνθρωπο. που ναι. το ώστε πρώτα εκείνο ενώθηκε με το δημιούργημα και καλεί εμά να ενωθούμε μαζί του. Ναι, αλλά βλέπετε ότι ο Χριστό που πραγματικά ήταν μια πολύ έντονη μορφή προσωπικότητα και πολιτικά το ενόχλησε τα δρώμενα. Πάρα πολύ. Και προφανώ τον σκότωσαν στην έννοια του τρόπου ζωή, αν ξέρετε τα, αν το θείο πνεύμα, αναστήθηκε και γιορτάζουμε το Πάσχα αυτή τη μεγάλη γιορτή τη ανθρώπινη ζωή. Γιατί η ζωή και ο θάνατο για εμά του γιατρού είναι μια ταύτιση απόλυτη. Δηλαδή, θα ζήσει και θα πεθάνει. Είναι μάταιο αυτό. Ο Χριστό πέθανε, αλλά αναστήθηκε. Αυτό είναι το αισιοδόξο μήνυμα που εμεί ω άνθρωποι δεν μπορούμε να το διαχειριστούμε στη ζωή μα. Φοβόμαστε το θάνατο και πάντα το βαθύτερο αίτιο του ανθρώπου είναι η ματαιότητά του. Αποκτάει πλούτο, αποκτάει ύλη, κυριαρχία, εξουσίε και δεν ξέρει ότι κάποια στιγμή αυτό όλο τελειώνει. Θα τα αφήσει όλα εδώ, θα φύγει. Αυτό το πέρασμα λοιπόν ο Χριστό το είπε ότι εγώ θα αναστηθώ για να συνεχίσω να σα βοηθάω. Αυτό λέει η Εκκλησία και αυτό χρειαζόμαστε αυτό το αισιόδοξο μήνυμα τη πίστη, στο αναστάσιμο γεγονό, το οποίο τελικά σου δίνει τη δυνατότητα να ενωθεί με τον Θεό και να αντιληφθεί διαφορετικά την όλη Εδώ λοιπόν πραγματικότητα τη ζωή. διαφορά μεταξύ μα. Εμεί δεν θέλουμε να ενωθούμε με τα παιδιά μα. Εμεί θέλουμε να τα απελευθερώσουμε τα παιδιά μα. Να τα οργανώσουμε εκπαιδεύοντά τα να γίνουν αύριο ικανά να ζήσουν μόνα του. Τότε. Πραγματικά σε αγαπάει το παιδί σου.